Φίλοι του Κυπριακού Μπάσκετ, καλωσορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο του CPF Podcast. Είμαι ο Ηρόδοτος Μιλτιάδος και μαζί μου έχω δύο συναθλητές σε αυτή την περίπτωση, διότι σήμερα θα μιλήσουμε για το χειμερινό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες η διοργάνωση της δεύτερης σεζόν. Μαζί μου έχω τον Βίκτορα Κουντούρη και τον Βόρη Καραγιάννη. Ο Βίκτορας Κουντούρης είναι και ο Βόρης είναι μέλη του Συμβουλίου του χειμερινού πρωταθλήματος. Ο Βίκτορας επίσης παίζει στην ομάδα του ΚΕΠ Δικέφαλος Γερίου. Ο Βόρης είναι παίχτης προπονητής στην Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου. Εγώ παίζω κυρίως πάγκο αριστερά, είναι η βασική μου θέση στους Blue Cats του Αγίου Δομετίου. Λοιπόν, κύριοι, καλωσορίσατε στο podcast μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε, Ηρόδοτε. Λοιπόν, σήμερα ήθελα να σας καλέσω έτσι να μιλήσουμε για περίπου ένα μισάωρο, λίγο περισσότερο, στο podcast για το χειμερινό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο είναι μια διοργάνωση που ως δημοσιογράφος εγώ και είμαι σίγουρος και ο Βόρης, που είναι επίσης αθλητικογράφος, έχει την ίδια γνώμη μιλώντας μαζί του, η προβολή που παίρνει, η οργάνωση που έχει κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, πέστε μου, θέλω να ξεκινήσουμε με τον Βίκτορα, που είναι και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της διοργάνωσης. Τι είναι το χειμερινό πρωτάθλημα μπάσκετ? Το χειμερινό πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, για όσους λαμβάνουν μέρος ή για όσους έτυχε να το παρακολουθήσουν στα social media, στο διαδίκτυο γενικά, είναι μια σχετικά καινούργια μπασκετική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε για πρώτη φορά πέρσι, ήταν η πρώτη διοργάνωση, με 8 ομάδες στην πρώτη σεζόν, η οποία κατά γενική ομολογία κύλησε μια χαρά, όλα πήγαν καλά. Και φέτος, ήδη από τις 17 του Οκτώβρη, ξεκίνησε η δεύτερη σεζόν με 13 ομάδες, περισσότερους αγώνες, μεγαλύτερη διάρκεια. Αναμένεται να ολοκληρωθεί έτσι γύρω στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ουσιαστικά είναι μια δεύτερη συμπληρωματική, αν θέλεις, πρωτοβουλία ερασιτεχνικού μπάσκετ, η οποία θέλουμε να διεξάγεται, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Λευκοσίας, που ξέρουν όσοι ασχολούνται με το άθλημα, το οποίο λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Και ακριβώς επειδή είναι και πολύ μικρότερη σε κίνηση διάρκειας το πρωτάθλημα και θέλουν πολλές ομάδες να λαμβάνουν μέρος και να παίζουν ολόχρονα, αναλάβαμε πέρσι αυτή την πρωτοβουλία, πήρε σάρκα και οστά και φέτος μεγαλώνει. Τι είδους ομάδες παίζουν, Βίκτορα, σε αυτό το πρωτάθλημα? Ανάφερα την ΚΕΠ Δικέφαλος Γερίου, Ένωση Αθλητικογράφων, Αθλητικογράφοι. Blue Cats, ακούγονται ωραίο όνομα, είτε όμως μόνο μέχρι στιγμής. Τι είδους ομάδες παίζουν σε αυτό το πρωτάθλημα? Και ποιοι παίζουν, έτσι πες μας κανένα όνομα που λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά έχουμε 13 ομάδες, οι οποίες αποτελούνται είτε από πρώην καλαθοσφαιριστές που αγωνίζονταν ακόμη και στην πρώτη κατηγορία ή σε πιο χαμηλές κατηγορίες, και άτομα που απλά έπαιζαν σε νεαρότερες ηλικίες, ασχολούνταν με το άθλημα. Αν θέλετε έτσι επιτροχάδι να αναφέρω τις ομάδες. Ναι, καλό είναι νομίζω, ναι, βέβαια. Έχουμε τους περσινούς πρωταθλητές, τους Warriors του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, τον Δήμο Έγκομης που είχε καταλάβει πέρσι την δεύτερη θέση, την ομάδα του Βόρη Καραγιάννη, την Ένωση Αθλητικογράφων που αναφέραμε, τους Think Color που ήταν τριταθλητές πέρσι, είναι η Νικοζία Wizards, προφανώς η δικιά μου, ο ΚΕΠ Δικέφαλος Γερίου, οι NBA Friends, οι οποίοι διαδέχθηκαν τους περσινούς SDC Knights, και έχουμε, τώρα ελπίζω να μην μου διαφεύγει, η First Shoot Basket, και έχουμε και 5 καινούργιες ομάδες, καινούργιες στο πρωτάθλημά μας, δεν είναι καινούργιες γενικά, είναι το Cyprus Basket, το γνωστό πόρταλ του Νεοκλή, στο Χαρίδι. Έχουμε τους Bucks 1931, την ομάδα Γροθιά και Ρίνια, τους Blue Cats του Αγίου Δομετίου και, Βόρη, βοήθαμε, ξέχασα κάποιον.
Η Unix Senior Eagles, δεν ξέρω αν το είπε. Η Unix Senior Eagles του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Πες μου κανένα όνομα, Βόρη, έτσι για να κάνουμε μια εισαγωγή με σένα. Εντάξει, το μεγάλο όνομα, δεν ξέρω αν είσαι εσύ που έπαιξε στο εφηβικό, στην εθνική, στην Ομόνια. Είσαι παιχταρά στα νιάτα σου, ήσουν παιχταρά και τώρα ξεχωρίζει βέβαια στην ΕΑΚ. Αλλά πες μου έτσι κανένα όνομα αναγνωρίσιμο, εσύ αν ω δημοσιογράφο για να κάνει ένα pitch αυτή τη διοργάνωση. Ποια ονόματα που ξέρουμε από το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο παίζουν στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θεωρώ ότι στο ερασιτεχνικό υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίχτες που μπορεί και να μην έχουν κάνει κάποια καριέρα σε πρώτη ομάδα, όπως εγώ για παράδειγμα, ενώ δεν έχω παίξει σε πρώτη ομάδα. Και είσαι καλός παίχτης, το λέω εγώ, δεν χρειαζόμαστε εσύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Επιβεβαιώνω. Έχεις την εμπιστοσύνη του Προέδρου, Βόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντάξει, εγώ θα αναφέρω ένα όνομα και είναι πολλά. Ο Λούκιτς, για παράδειγμα. Ναι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος υπηρέτησε το Κυπριακό μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια και είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, μορφή. Ο δικός μας, στη δική μας ομάδα, την Ιάκο Μάριος, ο Ιωάννου, που έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ πάρα πολλά χρόνια. Και έχει, είναι ένας θρύλος, μπορούμε να πούμε, αυτού του αθλήματος στην Κύπρο. Εντάξει, είναι σίγουρα πάρα πολλοί παίχτες. Κυρίως θα έλεγα αυτό που είπα πριν, ότι στο ερασιτεχνικό είναι πολλοί παράγοντες. Είναι και πώς διατηρείται ο κάθε παίχτης. Σωστό. Διότι είναι ηλικιακά, οι Βόροι είναι ο παίχτες που είναι μεγαλύτεροι, έτσι. Δηλαδή, το range της ηλικίας από πού μέχρι πού είναι στο χειμερινό πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι με βάση τους κανονισμούς που έχουμε εκεί, να είσαι κοντά στα 30, ξεκινάμε, ας πούμε, και πας μέχρι που αντέχουν τα πόδια σου. Έχουμε παίχτες πάνω από 50 χρονών, κοντά στα 60, υποθέτω, κάποιες ομάδες σίγουρα. Και αυτό εντάξει, έχει σίγουρα να κάνει με το πώς διατηρείται ο κάθε παίχτης, πόση ενέργεια και όρεξη και χρόνο αφιερώνει, γιατί εντάξει, δεν μιλάμε για επαγγελματίες παίχτες, μιλάμε για ερασιτέχνες. Κάθε ώρα δουλειάς, κάθε γυμναστήριο, κάθε τροχάδι, κάθε ξέρω εγώ, προπόνηση μετράει. Και εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το λέω γιατί έχω ζήσει το ερασιτεχνικό μπάσκετ αρκετά χρόνια. Και μπορώ να σου πω ότι πλέον αυτό λέει και η πράξη, ότι κάποιες ομάδες και κάποιοι παίχτες είναι επίπεδου τουλάχιστον δεύτερης κατηγορίας ανδρών. Ναι, ναι. Και έχουμε δει παίχτες να φεύγουν σίγουρα από το ερασιτεχνικό για να πάει στη δεύτερη κατηγορία ανδρών και παίχτες από τη δεύτερη κατηγορία να παίζουν στο ερασιτεχνικό. Να επιλέγουν το ερασιτεχνικό, όπως ο Γιώργος Τσανκαρίδης, που για μένα μπορεί να είναι και ο καλύτερος στο πρωτάθλημα ή από τους καλύτερους. Ακριβώς. Φίλος και επιμετήτης. Ο Κυριάκος Σταυρινού που επέλεξε να παίξει στους Blue Cats μαζί μας αντί στην ΕΝΑΔ. Ναι, άρα ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ μάρκαρα τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη την πρώτη αγωνιστική, τον παλιό αρχηγό του ΑΠΟΕΛ στο ποδόσφαιρο. Του έκανα και ένα block out. Βέβαια μας έβαλε 6 πόντους. Εγώ έπαιξα λίγα λεπτά, αλλά έχω να το λέω αυτό το πράγμα. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα, έτσι θα δώσω και εγώ μια δική μου εμπειρία που θέλω να δώσω την εικόνα του τι είναι αυτό το πρωτάθλημα. Παίζοντας με Legends, πατώντας το παρκέ, είχαμε παίξει εναντίον του Λούγιου στην περασμένη αγωνιστική Blue Cats. Ήταν προνόμιο για άτομα σαν εμένα που έπαιξα στο εφηβικό της ΕΝΑΔ. Δεν έχω ταλέντο ιδιαίτερο, γι' αυτό και επέλεξα να κάνω κάτι διαφορετικό στο μπάσκετ. Να πατάς στο παρκέ με αυτούς τους παίχτες. Είχα μαρκάρει κάποτε τον Darren Fox στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, ο οποίος επειδή είναι φίλος μου, νομίζω χαρίστηκε μου λίγο, διότι μου έβαλε πόντο στο παιχνίδι. Αλλά γενικά το πρωτάθλημα θεωρώ ότι είναι αυτό. Δηλαδή βλέπεις και χαμένα ταλέντα, παίχτες που αγαπούν το μπάσκετ, αλλά και παλιούς legend να είναι όλοι μαζί. Είναι έτσι σπουδαίο πράγμα. Το feedback που παίρνετε, παιδιά, ποιο είναι? Έτσι, θα ξεκινήσουμε από το Βόρη και να πάμε στο Βίκτορα, από τις ομάδες. Γενικά, και πόσο κουραστική είναι η διοργάνωση ενός πρωταθλήματος, το οποίο μέχρι και στατιστική υπηρεσία έχει. Εντάξει, κουραστική από ποια έννοια, από την πλευρά της οργάνωσης? Από τον κόπο της δουλειάς που βάζετε, τις ώρες, ναι. Αλλά και τους καυγάδες μπορεί να προκύψουν, διότι φαντάζομαι πάντα υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Εντάξει. Κόπος υπάρχει και ένταση υπάρχει στο να βγει αυτό το πρόγραμμα όπως πρέπει. Έχεις ευθύνη όσοι τέλος πάντων ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τα οργανωτικά, είτε σε κάθε ομάδα είτε στη διοργάνωση γενικότερα. Έχεις ευθύνη απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από το σπίτι τους, από τις δουλειές τους, για να πάνε
να παίξουν μπάσκετ 2-3 ώρες. Είμαστε ερασιτέχνες όμως, εννοώ ότι ναι, δεν έχεις να κερδίσεις κάτι οικονομικά, εννοώ, αλλά από την άλλη είμαστε ερασιτέχνες, δεν το κάνουμε γιατί μας αρέσει. Άρα υπάρχει μια ενέργεια από τον καθένα που προκύπτει από την αγάπη του για αυτό το πράγμα που λέγεται μπάσκετ. Ναι. Και θα έλεγα γενικότερα τον ομαδικό αθλητισμό, γιατί εντάξει, το άθλημα είναι μάλλον μια αφορμή γενικότερα και πάντα η κοινωνικοποίηση, το να έχεις να παλέψεις για κάτι με κάποιους άλλους ανθρώπους, με φίλους, με συμπαίχτες, ό,τι και να είναι αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει κούραση, δεν μπορώ να το κρύψω. Αλλά εντάξει, δεν μας αναγκάζει κάποιος. Εμείς επιλέγουμε να τρέξουμε αυτό το πράγμα και μας ανταποδίδει, θα έλεγα, όλος αυτός ο κόπος ανταποδίδεται μέσα από αυτά που νιώθεις. Γιατί ο αθλητισμός τίποτα άλλο δεν είναι από συναισθήματα. Δηλαδή, ακόμα και όταν χάνεις, αυτό είναι μέρος του αθλητισμού. Δηλαδή, είναι συναισθήματα. Όταν θα κερδίσεις, αυτό το συναίσθημα σε αποζημιώνει, τέλος πάντων, για τον κόπο που βάζεις, για τα νεύρα που είπες και εσύ, συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Εδώ συμβαίνουν σε επαγγελματίες παίκτες. Ναι, ναι. Όχι, τώρα στην τεχνικό είμαστε πολύ πιο θυμοσιάριδες από ό,τι στο επαγγελματικό, νομίζω, πολλές φορές. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί σε κάποιο επίπεδο, αλλά σίγουρα δεν θα δεις σε ερασιτεχνικό αυτά που είδες, ξέρω, στο Τσίριο, για παράδειγμα. Άρα, εκεί οι επαγγελματίες είναι κάπου αλλού προβληματική η κατάσταση. Ναι, ναι. Βίκτορα, το οργανωτικό θέλω να μου πεις, να σταθώ λίγο σε αυτό, διότι μιλάμε μια διοργάνωση 13 ομάδες, κάθε αγωνιστική μέχρι τον Μάρτιο. Έχεις δύο διαιτητές της ΚΟΚ σε κάθε παιχνίδι. Γραμματεία, στατιστική υπηρεσία με live τους αγώνες μέσω των στατιστικών. Πες μου λίγο πόσοι ασχολείστε οργανωτικά σε αυτό το πράγμα και από πού βρίσκετε τα λεφτά για να διοργανώσετε αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω πριν απαντήσω στο πολύ καλό ερώτημα σου, Ηρόδοτε, να προσθέσω σε αυτήν την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως με τον Βόρειο ότι νομίζω ο βασικότερος λόγος της επιτυχίας του εγχειρήματος και πέρσι και φέτος έγκυται στο γεγονός ότι τα άτομα που ακριβώς εμπλέκονται στη διοργάνωση το κάνουν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για το άθλημα. Δεν υπάρχει ούτε οικονομικό όφελος, ούτε κάποιο άλλο, είτε ξέρω, επαγγελματικό, είτε οποιοδήποτε άλλο. Άρα είναι καθαρά από το μεράκι, την αγάπη, τέλος πάντων, των ατόμων αυτών για το άθλημα και τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τώρα, τα οργανωτικά εμπλέκονται κυρίως τα άτομα που αποτελούν το ΔΣ, που είναι 9 μελές, συν και ασφαλώς και κάποιοι εθελοντές, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποια πιο μικρά κομμάτια του παζλ. Οι δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε σε τακτική βάση έχουν να κάνουν κυρίως με την εξέβρεση γηπέδων, που να είναι σχετικά καλής, σε καλή κατάσταση και σε ένα όσο γίνεται πιο χαμηλό κόστος. Ναι. Γιατί εντάξει, αυτός ήταν και ένας από τους αποθαρρυντικούς παράγοντες να μεγαλώναμε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ομάδων για φέτος. Mm-hmm. Για τα επόμενα χρόνια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, από εκεί και πέρα οι διαιτητές... Τα λεφτά πού τα βρίσκεται για όλα αυτά, από πού χρηματοδοτείται αυτή η διοργάνωση και έτσι αν μπορείς να μου πεις και λίγο, είμαι δημοσιογράφος, θέλω να μάθω πόσα κοστίζει ένα παιχνίδι να διοργανωθεί με τη γραμματεία, με τους διαιτητές, με τα στατιστικά. Πες μου έτσι λίγο, αν μπορείς. Τα έξοδα τα επομίζονται οι συμμετέχουσες ομάδες. Δηλαδή κάθε ομάδα πριν με την έναρξη του πρωταθλήματος καλείται να καταβάλει έναν ποσό της τάξης περίπου των 1.400 ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνει ακριβώς όλα τούτα τα έξοδα που αναφέραμε. Διαιτητές, κριτές, νοσοκόμοι, στατιστικά και ούτω καθεξής. Ναι. Και τα γήπεδα που φιλοξενούν τους αγώνες, έτσι. Ναι, ολοκλήρωσε και να το δούμε αυτό. Ναι, εντάξει, κάποια γήπεδα έχουν πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος, κάποια άλλα έχουν. Εντάξει, προσπαθούμε να βολεύουμε, να βρίσκουμε τις πιο οικονομικά συμφέρουσες λύσεις. Ναι. Και φυσικά υπάρχει και το κομμάτι της προβολής του αθλήματος, της διοργάνωσης. Προσπαθούμε όσο γίνεται να υπάρχει ανατροφοδότηση σε ταχτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή καθημερινά να βγαίνουν
τα ρεπορτάζ της προηγούμενης, των αγώνων της προηγούμενης βραδιάς. Ναι. Κάποιους αγώνες τους μεταδίδουμε ζωντανά. Τα στατιστικά νομίζω είναι μια αρκετά καινοτόμα πρωτοβουλία για ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι να ξαναείχαμε παρόμοιο. Και πόσο μάλλον να βγαίνουν και ζωντανά την ώρα του παιχνιδιού. Όχι. Και δεν ξέρω αν είναι. Εντάξει, καλό είναι πάντα, εννοείται, υπάρχουν στατιστικά. Βέβαια, ίσως καμιά φορά οι παίχτες, τώρα που ξέρω ότι τους βλέπει στατιστική βόρηση, βλέπω χαμογελάς. Αποφεύγεις να ρίξεις 30-40 τρίποντα τον αγώνα ή όχι τώρα που ξέρεις ότι σε βλέπει. Ρίχνω 40 για να πάρω πιο πολλούς πόντους από τους άλλους. Σωστό. Ναι. Βγαίνει όμως και ο μέσος όρος, έτσι, και το ποσοστό ευστοχίας που είναι θέμα. Το λέω ότι οι Blue Cats είχαμε 1 στα 25 τρίποντα στην πρεμιέρα. Ήταν, ναι, ήταν τραγική το ποσοστό μας. Ναι, Βόλι, πόσο αλλάζει, εσύ που έπαιξες και στα δύο πρωταθλήματα, πόσο αλλάζει έτσι η οργάνωση αυτή με τα στατιστικά, με τα γήπεδα, με τις γραμματείες, με το πίνακες κτλ. Το πρωτάθλημα για τις ομάδες, πώς το ζεις ως συμμετέχοντας αυτό? Εντάξει, το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που γίνεται ουσιαστικά τέλη άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, εντάξει, είναι μια διοργάνωση η οποία ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, καμιά 30 χρόνια νομίζω έχουν περάσει από το ξεκίνημα. Ναι. Είναι μια διαφορετική διοργάνωση, γιατί αυτή ξεκίνησε ως ιδέα όταν τελειώνουν τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, να υπάρχει ένα πρωτάθλημα. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες ήταν μέλη και εξακολουθούν να είναι μέλη, ας πούμε, ομάδων καλαθόσφαιρας που πρέπει να τελειώσουν υποχρεώσεις των ανδρών, για παράδειγμα, για να μπορέσουν να παίξουν. Εντάξει, για μας τώρα το να περιμένουμε 9 μήνες ουσιαστικά, γιατί αυτό συμβαίνει, μέχρι το τέλος της άνοιξης για να παίξουμε 2 μήνες, δεν μας εξυπηρετεί πλέον. Γιατί, όπως είπα πριν, ανεβαίνει το επίπεδο, οι παίχτες είναι πιο έτοιμοι, θέλουν να παίξουν περισσότερο μπάσκετ, είναι καθαρό. Θέλουν να αθληθούν και στους ρυθμούς της καθημερινότητας, Βόρη, δηλαδή όλοι μας δουλεύουμε, έχουμε οικογένειες, πράγματα, θέλουν να παίξουν μπάσκετ μια φορά την εβδομάδα οργανωμένα. Φαντάζομαι αυτό είναι, έτσι. Ναι, ακριβώς. Να είναι ουσιαστικά ολόχρονη η δράση. Ναι. Πώς άλλαξε όμως αυτή η οργάνωση, την προσέγγιση? Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Εσύ, για παράδειγμα, στην ομάδα βλέπεις τους παίχτες σου να βλέπουν και λίγο τον Nemanja Bjedov στην κερκίδα με το κομπιουτεράκι ή όχι? Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τον καθένα. Νομίζω ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ ή δεν πρέπει να επηρεάζει τόσο πολύ το στατιστικό κομμάτι. Το πώς παίζεις, η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πραγματικά πρέπει να το νιώθει κάποιος αυτό. Αν δεν το νιώθει, σωστή απάντηση. Είναι πρόβλημα. Σωστή απάντηση, είναι πρόβλημα. Αυτό που έχει αλλάξει, θεωρώ ότι, εντάξει, είναι μια οργάνωση, μια διοργάνωση και η οργάνωση γενικότερα τόσο καλή, που νομίζω ότι και οι παίχτες καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στο χρόνο τους, απέναντι στην προσπάθεια που κάνουν. Δηλαδή ξέρουν ότι θα πάνε στο γήπεδο, θα είναι όλα έτοιμα. Δεν έχουμε αναβολές αγώνων, δεν είχαμε πέρσι καθόλου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο άλλο πρωτάθλημα αυτό είναι σύνηθες. Να μην ακόμα γίνεται ένα παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος ότι θα παίξει εκείνη την ημέρα, δεν υπάρχει αναβολή. Θα έρθουν οι διαιτητές, ο νοσοκόμος, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Τα στατιστικά, υπάρχει καταγραφή πολλές φορές με εικόνα το παιχνίδι. Τα live που κάνει ο Βίκτορας που είναι εξαιρετικά. Και το λέω και από δημοσιογραφικής πλευράς, ως περιγραφή αγώνα. Θα σε ρωτήσω για αυτό σε λίγο. Ναι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω και για το θέμα. Εντάξει, αυτό δηλαδή, ότι υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στο χρόνο του κάθε παίχτη. Πόσοι λαμβάνουν μέρος, Βόρη, στο πρωτάθλημα? Πόσοι παίχτες, ερασιτέχνες, πρώην παίχτες, πάλι legends, part-time, πόσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα? Εντάξει, έχουμε να κάνουμε με 13 ομάδες. Υπολόγισε ότι η δική μας έχει το πιο μικρό ρόστερ, που είναι 12 παίχτες. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κατεβάσει ένα στρατό ερασιτεχνών, καλοσφαιριστό, 17, 18, 19 παίχτες. Άρα είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή, είναι 212 γραμμένοι. Μπράβο, να ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Βίκτορας έχει τα οργανωτικά. Το οποίο πρωτάθλημα από δημοσιογραφικής πλευράς, με μου κάνει εντύπωση, διάβαζα σήμερα το πρωί για το παιχνίδι που έγινε ψες. Βλέπουμε live μέσω των social media, στατιστικά, ρεπορτάζ,
δηλώσεις. Βίκτορα, δημοσιογραφικά, έχεις καμιά προϋπηρεσία και τα κάνεις όλα αυτά ή να σε γράψουμε στην Ενώση Αθηνών? Είχα, εντάξει, εδώ και 20 χρόνια εργάζομαι στον Οργανισμό Νεολαίας. Όμως προηγουμένως είχα θητεύσει για λιγότερο από ένα χρόνο, γύρω στους 9 μήνες, ως δημοσιογράφος, στο πολιτικό ρεπορτάζ όμως, όχι στο αθλητικό. Αλλά εντάξει, ως είμαι φίλαθλος, παρακολουθώ και τα του ποδοσφαίρου και τα του μπάσκετ, οπότε... Αλλά ναι, η δημοσιογραφική μου, ας πούμε, εμπειρία είναι μόνο εκείνη προ 20 ετία. Πάντως δίνει αξία στο πρωτάθλημα αυτό, η προβολή. Ως δημοσιογράφη, εγώ μπορείς συμφωνεί, νομίζω, όταν ένα πρωτάθλημα παίρνει προβολή και καλή προβολή, ανεβαίνει η αξία του. Ό,τι και να κάνεις, αν δεν το προβάλλεις, είναι σαν να μην το έκανες. Νομίζω ότι εντάξει. Απλώς ήθελα να πω ότι νομίζω από την εμπειρία μου και ο Ηρόδοτος, δεν ξέρω αν μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πρωτάθλημα στην Κύπρο που έχει τέτοια προβολή. Και δεν μιλάω για ρασιτεχνικό. Ναι. Μιλάω ακόμα και για το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι η ΚΟΠ προβάλλει τόσο πολύ το πρωτάθλημα της όσο εμείς το δικό μας. Μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, σιγά ερασιτεχνικό είναι. Ναι, προφανώς το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο, αλλά έχει να κάνει με... Είναι όμως μεγάλο το ενδιαφέρον, Βόρη, 200 οικογένειες. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι ναι, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος θα πει ότι είναι ένα περιορισμένο, περιορισμένης, τέλος πάντων, περιορισμένο ενδιαφέροντος πρωτάθλημα, αλλά όντως η προβολή είναι εξωπραγματική και αυτό έρχεται να συμπληρώσει αυτό που είπα πριν. Ο σεβασμός απέναντι σε αυτούς που συμμετέχουν. Νιώθουν καλά, βλέπουν το όνομα τους, βλέπουν τις φωτογραφίες που έπαιξαν, κάποια βίντεο, ακούν, διαβάζουν. Εχθές υπήρχε ένα άρθρο, για παράδειγμα, στον Τάγκ, στην ιστοσελίδα. Ναι. Αδιανόητη από τον Άθο, νομίζω, Άθος ο Παπαμίχαηλ το έκανε. Μιλάμε για αδιανόητη η ανάλυση στατιστικών. Ούτε στο NBA, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάλυση στατιστικών παιχτών. Τόσο καλή. Δεν το είδα αυτό. Στο Dunks είπες με στατιστική ανάλυση. Ναι. Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση και το λέω και ως δημοσιογράφος. Okay. Μια απορία που έχω που θέλω να μου την απαντήσετε αν μπορείτε. Ξέρουμε τώρα στην τεχνικό Λευκοσία, στο οποίο διεξάγεται από τη δεκαετία του 80-90, δεν ξέρω καν από πότε, Λευκοσίας, έτσι. Και τώρα το χειμερινό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο είναι 13 ομάδες της Λευκοσίας. Μπάσκετ όμως παίζουν και σε άλλες πόλεις, έτσι. Υπάρχει καμιά σκέψη να επεκταθεί το πρωτάθλημα ή είναι ανοιχτό πρωτάθλημα, θέλει κάποια ομάδα που τη Λεμεσό να έρχεται να παίζει στη Λευκοσία, διότι προφανώς τα μάτια διεξάγονται στη Λευκοσία λόγω του ότι όλες μαζί είναι εδώ. Ή να έχει μια ομάδα έδρα τη Λεμεσό και να παίζουν εκεί μια αγωνιστική. Υπάρχει κάτι τέτοια σκέψη, έγινε κάτι? Υπήρξε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από τη Λεμεσό και από τη Λάρνακα, ακόμη και μια ομάδα από το Παραλίμνη είχε κάποια στιγμή επικοινωνήσει μαζί μας το καλοκαίρι, ναι, δηλώνοντας μια πρόθεση για συμμετοχή. Ο στόχος, η Ρόδοτε, δεν σου κρύβω, ναι, είναι τα επόμενα χρόνια το πρωτάθλημα να επεκταθεί. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει πανκύπριο χαρακτήρα, αλλά να είναι και πέραν της Λευκοσίας. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον εκτός Λευκοσίας, ειλικρινές ενδιαφέρον. Ειδικά στη Λεμεσό, μπορώ να έχω στο μυαλό μου αρκετούς πρώην παίχτες που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάτι έτσι που έγινε πέρα από μια κουβέντα ή ένα τηλεφώνημα? Εντάξει, συγκεκριμένα όχι. Αλλά έχουν επικοινωνήσει κατά καιρούς μαζί μας μεμονωμένα άτομα. Είσαστε ανοιχτοί στο να ανοίξει το πρωτάθλημα του χρόνου το τρίτο στη Λεμεσό ή στη Λάρνακα? Πολύ ευχαρίστως. Βεβαίως, αφού διευθετηθούν και κάποιες πρακτικές οργανωτικά θέματα, όπως γήπεδα, όπως μετακινήσεις κλπ. Εντάξει, εννοείται θα είναι χαρά μας να μην περιορίζεται στη Λευκοσία μόνο το πρωτάθλημα. Έχουν γίνει επίσης και κάποιες κρούσεις με ομάδες του εξωτερικού, κυρίως από την Ελλάδα, που είναι και ο πιο κοντινός, ας πούμε, προορισμός, είτε για διοργάνωση κάποιων φιλικών, yeah, ή ακόμη και ενός σύντομου σε διάρκεια τουρνουά. Άρα
γίνονται και σκέψεις. Κάτι πιο συγκεκριμένο για αυτό που είπες, ποιοι σε πήραν. Είχαμε κάνει επαφή συγκεκριμένα στην Ελλάδα με το basketaki.gr, που είναι ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα που έχει χρόνια που λειτουργεί στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι, εντάξει, είδαν θετικά μια πιθανότητα συνεργασίας, απλά δεν την συγκεκριμενοποιήσαμε ακόμη. Ναι. Πάντως, να πούμε, ρώτατε στο κομμάτι των ομάδων εκτός Λευκωσίας, πέραν της, εντάξει, προφανώς η διάθεση είναι θετική και ανοιχτή και γιατί όχι, είναι όμως, είναι πρακτικά δύσκολο κάτι τέτοιο, όχι γιατί δεν μπορεί να λάβει μέρος μια ομάδα από άλλη πόλη, αλλά γιατί μιλάμε για ερασιτέχνες παίχτες. Το να ταξιδεύεις καθημερινή, εγώ ας πούμε, σήμερα υπάρχει παιχνίδι στις 9:30 για παράδειγμα. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν μια ομάδα από τη Λεμεσό έρθει να παίξει στις 9:30, το παιχνίδι θα τελειώσει στις 11:30 και αυτά τα παιδιά που είναι ερασιτέχνες θα βρεθούν στο σπίτι τους στις 1. Δεν είναι τόσο απλό και επειδή ακριβώς είναι ερασιτέχνες και οι ώρες είναι βραδινές, εννοείται, τα παιχνίδια είναι βραδινά, δεν είναι πολύ πρακτικό ούτε για να φύγει κάποιος από τη Λευκοσία να πάει να παίξει στο Παραλίμνη ή στη Λάρνακα ή κάπου αλλού, χωρίς αυτό να το αποκλείει, αν μπορεί μια ομάδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι... Είναι και θέμα οργάνωσης όμως, δηλαδή, αν βρεθεί μια ομάδα από τη Λεμεσό, για παράδειγμα, θα βρεθεί ο τρόπος να παίζει ίσως στην πιο κατάλληλη ώρα ή δεν ξέρω. Ίσως εντάξει, και θέμα οργάνωσης, έτσι. Δεν είναι αδύνατο, απλώς το θέτω ως μια πρακτική καθαρά δυσκολία, δεν είναι θέμα διάθεσης δικής μας δηλαδή. Μακάρι να βρεθούν ομάδες από όλη την Κύπρο και θα είναι πανκύπριο αυτό το πρωτάθλημα στο τέλος. Αλλά εντάξει, έχω την εντύπωση ότι λόγω ακριβώς της ερασιτεχνικής πλευράς αυτού του πρωταθλήματος να το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο προφανώς. Βόρει, έχεις 11 πόντους μέσο όρο, 33,3% στα τρίποντα. Είσαι happy με τα νούμερα σου? Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι happy, α? Εντάξει. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήμουν εγώ στο γήπεδο. Ήταν κάποιο άλλο στη θέση μου, μάλλον. Είχε βάλει 5 πόντου, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Βίκτορα, έχει 2,5 πόντου μεσόωρο, βλέπω εδώ. Συνεισφορά σου λίγο πιο κάτω. Αλλά έχει. Τι άλλο εδώ, ασίς δεν έδωσε. Εγώ νομίζω συγκεντρώνεσαι κυρίως στο οργανωτικό από ό,τι βλέπω στο απαράστο πάση από τα νούμερα. Εντάξει, ναι. Έχουμε περιθώρια βελτίωση. Εντάξει, βέβαια θέλω να κριτικάρω, διότι εγώ έχω 0 πόντους μέσω όρο στα παιχνίδια που έχω παίξει, άρα εννοείται ότι με ξεπερνάτε και οι δύο σε αυτό το πράγμα. Το άνοιξα από το application στο κινητό, το Swish, έτσι, είναι SWISH, ψάχνε το χειμερινό πρωτάθλημα. Είναι εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως το ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση. Το λέω και θέλω να το πω και δημόσια. Πρέπει να προσθέσουμε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι θα αναμένεται τέλη Νοεμβρίου, ίσως αρχές Δεκεμβρίου, να ξεκινήσει για πρώτη φορά και το γυναικείο ερασιτεχνικό χειμερινό πρωτάθλημα. Πες μου γι' αυτό, δηλαδή το ανακοινώσατε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω γι' αυτό, θέλω να ρωτήσω για το All-Star Game που κάνατε πέρσι. Θέλω να ρωτήσω για το διαδικαστικό του πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, αλλά πάμε πρώτα να πεις για το γυναικείο και μετά για το All-Star Game, αν μπορείς, Βίκτορα. Ωραία. Το γυναικείο, εντάξει, είχαμε όντως εκδώσει μια ανακοίνωση κάποια στιγμή προς τα τέλη του καλοκαιριού, ότι εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε γυναίκες ρασιτέχνες καλαθοσφαιρίστριες να λάβουν μέρος. Έχουμε ήδη δεδομένα ενδιαφέρον από 3 και κατά πάσα πιθανότητα και 4 ομάδα. Okay. Οι οποίες αποτελούνται από τι παίχτριες, διότι εδώ οι ομάδες του γυναικείου πρωταθλήματος που είναι μόλις 6 νομίζω ή 5 ή 6 νομίζω, δυσκολεύονται να βρουν παίχτριες. Πού βρήκατε παίχτριες να κάνετε ερασιτεχνικό? Εντάξει, δεν εμπλέκομαι τόσο στο κομμάτι των ομάδων του γυναικείου, όμως εντάξει, σίγουρα είναι ερασιτέχνες. Δεν ξέρω το φιλικό όρο. Ερασιτέχνηδες καλαθοσφαιρίστριες. Οι οποίες θέλουν, εντάξει, προφανώς βλέποντας και το όλο πακέτο, το όλο πλαίσιο που λειτουργεί το ανδρικό πρωτάθλημά μας, να λάβουν μέρος και σε ένα αντίστοιχο γυναικείο. Θα είναι παρόμοιο με στατιστικά, με γραμματεία, βεβαίως, θα είναι το ίδιο, έτσι. Ακριβώς.
All-Star Game Βόρει θα κάνουμε φέτος. Ναι, ναι. Φέτος ήταν λίγο, πιο δύσκολη επιλογή, γιατί πέρσι ήταν 8 ομάδες, φέτος είναι 13. Πέρσι όντως δυσκολευτήκαμε να... Δηλαδή υπήρχαν αρκετοί παίχτες που θα μπορούσαν να είναι και δεν ήταν τελικά. Πόσο μάλλον φέτος που είναι 13 ομάδες, εντάξει. Είναι ανταγωνιστικό το να βρεθείς εκεί, υποθέτω. Το πρωτάθλημα πώς θα βγει, θα είναι πάλι με play-off ή θα είναι... Ναι, έτσι. Ναι, 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 και μάλιστα εμείς έχουμε διπλούς αγώνες από την φάση των play-offs και μετά. Δηλαδή δεν είναι knockout παιχνίδια, ένα παιχνίδι, ακριβώς γιατί θέλουμε στο τέλος να βρεθούν στον τελικό οι καλύτερες ομάδες, όχι απλώς. Εντάξει, και οι εκπλήξεις είναι καλές, αλλά θέλουμε να παίξουμε και περισσότερο. Εννοείται πως προτιμούμε να υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια. Και κάπως έτσι θα βγει και φέτος με διπλούς αγώνες, εκτός από τον τελικό που θα είναι μόνο παιχνίδι. Εκεί ακριβώς θέλουμε να είναι ένα παιχνίδι, όπως είναι και η Ευρωλίγκα, για παράδειγμα, όπως είναι πάντα ένας τελικός που θέλουμε να έρθει και ο κόσμος. Πέρσι υπήρχε πάρα πολύ κόσμο στον τελικό. Ναι. Αυτό, δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έβλεπα και πάλι λίγο τα στατιστικά. Εντάξει, είναι έτσι ωραία τα στατιστικά. Βρήκα και το κείμενο του Άθου που πράγματι είναι καταπληκτικό. Είναι επίπεδου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Βίκτορα Βόρη, έτσι για να κλείνουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, για να βάλουμε σε έναν κύκλο την κουέντα που κάναμε. Μιλήσαμε για την οργάνωση, μιλήσαμε για το πώς χρηματοδοτείται το μέλλον, μιλήσαμε, σε ρώτησα και για την επέκταση. Το γυναικείο, το All-Star Game, έτσι κλείνοντας, θέλω μια τελική κουβέντα και από τους δύο σας για το πού πάει αυτό το πρωτάθλημα, ποιες είναι οι προοπτικές του. Πείτε μας έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο, αν θέλω να ξεκινήσουμε από το Βόρη σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, το στοίχημα φέτος είναι η καθιέρωση αυτού του πρωταθλήματος, αφού πέρσι ξεκίνησε πρώτη φορά. Η πρώτη χρονιά είναι πάντα λίγο απρόβλεπτη, γιατί βρίσκεις όλες τις δυσκολίες που θα έχει αυτή η προσπάθεια και τις αντιμετωπίζεις, αλλά έχεις περισσότερο μεράκι ενδεχομένως και όρεξη. Η δεύτερη χρονιά είναι η χρονιά της καθιέρωσης, εκεί που τα πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν πιο ομαλά, πιο εύκολα, έχοντας ήδη επιλύσει προβλήματα που βρήκες την πρώτη χρονιά. Άρα νομίζω ότι το στοίχημα φέτος είναι να κυλήσει το πρωτάθλημα ομαλά και να το χαρούμε βεβαίως και να τελειώσει χωρίς προβλήματα. Τώρα, για το μέλλον, εντάξει, εγώ θα πω προσωπική άποψη, δεν είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει σε μεγάλο βαθμό ή τέλος πάντων οργανωμένα στο Συμβούλιο μεταξύ μας. Εγώ αυτό που θα έβλεπα είναι αυτή η οργάνωση με κάποιο τρόπο να είναι ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, αλλά η οργάνωση του να είναι επαγγελματική. Δηλαδή, αν μπορεί να υπάρχει ένα team το οποίο θα μπορεί να οργανώνει αυτό το πρωτάθλημα με αμοιβή ενδεχομένως, ώστε να αποκτήσει καλύτερη ακόμα οργάνωση, δηλαδή να μην είναι σε ερασιτεχνική βάση το τι θα τρέξει ο Βίκτορας, ξέρω εγώ, ή ο Δημήτρης ο Βαρζακάκος από τον χρόνο τους. Να υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι αυτή η δουλειά τους και θα αποτελείται βέβαια από ερασιτέχνες παίχτες, όχι επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες, αλλά η δομή του και η οργάνωσή του θα έχουν μια πιο επαγγελματική βάση, ώστε να κυλάει πιο εύκολα. Δηλαδή, να σου πω παράδειγμα τώρα, εγώ αυτή την ώρα έχω στο αυτοκίνητο ένα ηλεκτρονικό πίνακα. Γιατί πρέπει να τον πάρω, να τον δώσω σε άλλα παιδιά που παίζουν, τα 24, τα χρονόμετρα κτλ. Αυτό μια χαρά, δεν είναι, το κάνουμε, είπα και πριν, γιατί το αγαπούμε. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εάν επαφείται όλο αυτό στην αγάπη, κάποια στιγμή υπάρχει και η κούραση, κάποιοι από εμάς θα σταματήσουμε κάποια στιγμή για διάφορους λόγους, έτσι, για υποχρεώσεις, γιατί κάποιος θα κουραστεί, γιατί θα έχει κάτι άλλο στη ζωή του που θα του τρώει πιο πολύ χρόνο. Άρα για μένα αυτό είναι το όραμα που θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε, να είναι οργανωμένα επαγγελματικά, αλλά για ερασιτέχνες. Yes. Βίκτορα, το καταληκτικό σχόλιο και από σένα, αλλά θέλω να ρωτήσω επίσης τη συνεργασία, με αφορμή και ότι είστε στο podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τη συνεργασία με την Ομοσπονδία, είδα ότι κάνετε και συνάντηση φέτος. Πώς είναι η συνεργασία με την Ομοσπονδία του μπάσκετ,
Ενώ να τονίσουμε ότι το πρωτάθλημα αυτό το χειμερινό είναι ανεξάρτητο. Έτσι, δεν διοργάνονται από την Ομοσπονδία, από εσάς διοργάνονται. Πώς είναι η συνεργασία και πόσο σημαντική είναι να υπάρχει μια καλή συνεργασία? Ναι, η συνεργασία με την ΚΟΚ όντως είναι δεδομένη, είναι εκεί. Έχουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Πολύ συχνά με τα άτομα που τέλος πάντων είναι εκεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έχουμε είτε τηλεφωνικές επικοινωνίες είτε τετ-α-τετ συναντήσεις για κυρίως παροχή συμβουλευτικών υποδείξεων ή κάποιες διευκολύνσεις που μπορούν να μας παρέχουν. Όντως, είναι ανεξάρτητο το πρωτάθλημά μας, δεν είναι υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας. Ενδεχομένως, να πρέπει να δούμε ίσως και κάπως να γίνει πιο στενή και πιο συστηματική τούτη η σχέση. Πέρσι, η αλήθεια είναι, μας είχε βοηθήσει η Ομοσπονδία και οικονομικά. Ο πρόεδρος της είχε εμπαραστεί στον τελικό, έκανε την απονομή κλπ. Είμαι σίγουρος ότι και η Ομοσπονδία, βλέποντας το αποτέλεσμα και βλέποντας την εικόνα του πρωταθλήματος, αντιλαμβάνεται την χρησιμότητα και τη σημαντικότητά του. Είναι ένα σημαντικό μπασκετικό προϊόν, το οποίο ενισχύει το άθλημα. Αυτό είναι. Νομίζω όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε το άθλημα μας. Ναι. Άρα, Βίκτορα, έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο από σένα για το πού πάει αυτό το πρωτάθλημα με τη δική σου εμπλοκή και με τα παιδιά που είναι μαζί σου, έτσι κλείνοντας τη συνέντευξή μας σήμερα. Θα συμφωνήσω πλήρως με τα όσα ανέφερε ο Βόρης προηγουμένως. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε δειλά-δειλά την πρώτη χρονιά. Πέτυχε και φέτος έρχεται και ο στόχος του είναι να καθιερωθεί. Εκτιμώ ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εφόσον θα κυλήσουν όλα ομαλά, αυτό θα επιτευχθεί. Άρα, στόχος τα επόμενα χρόνια είναι να μεγαλώσει, να διευρυνθεί, να ίσως να αποκτήσει και παγκύπριο χαρακτήρα, θα ήταν ιδανικό. Να δούμε όντως και το κομμάτι τούτων της στελέχωσης, ίσως και με πιο επαγγελματικά πλαίσια, με κάποια άτομα σε κάποιες θέσεις κλειδιά που θα τρέχουν της καθημερινότητας του πρωταθλήματος. Εντάξει, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πολλά. Sky is the limit, που λένε και οι Άγγλοι. Νομίζω μόνο θετικά μπορεί να αντικρίσει κανείς το μέλλον της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Ωραία. Βίκτορα Κουντούρη, Βόρη Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα. Ελπίζω να μην σας βγάλαμε πολύ εκτός προγράμματος, αλλά νομίζω είναι και αυτό στα πλαίσια της προώθησης του προϊόντος που έχετε φτιάξει, το οποίο είναι εξαιρετικό. Το λέω ως πρόεδρος μιας ομάδας και παίχτης σε άλλη, η πλειδιότητα. 10 διαγωνιστική Βόρη θα τα πούμε. Οι δύο μας. Απαγορεύεται να σκοράρεις στο συγκεκριμένο. Κοίτα, εγώ έβαλα πόντο εναντίον της ΕΑΚ στο φιλικό που παίξαμε. Έτσι έβαλα δύο πόντους. Ευτυχώς όμως χάσατε. Χάσατε την ΕΑΚ. Δυστυχώς χάσαμε από την ΕΑΚ. Δυστυχώς χάσαμε από την ΕΑΚ. Λοιπόν, 10 διαγωνιστικοί θα τα πούμε στο γήπεδο Φόρη με τις δύο μας ομάδες. Αλλά γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αρέσει και είναι σημαντικό να ενισχύουμε το μπασκετικό προϊόν. Και γι' αυτό και εγώ σας λέω και ένα μπράβο δημόσια, που είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε, Ρόδε, για την προώθηση, για τη συζήτηση και για τα καλά σου λόγια. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείνουμε το podcast μας με αυτό το μήνυμα. Θα τα ξαναπούμε στα επόμενα επεισόδια που θα μιλήσουμε για την Εθνική Ομάδα. Έχουμε πάρα πολλά το προσεχές διάστημα στο CPF podcast.